Of course, the result is good for us, but of course, I'm not satisfied with our progress and our performance. We are not looking enough how I want to look. And okay, this is the first official match, and we will see next week how we progress. Το αποτέλεσμα είναι καλό για μας σήμερα, ωστόσο είναι σαφές ότι δεν είμαι ικανοποιημένος από την εικόνα που παρουσιάσαμε σήμερα στον αγωνιστικό χώρο. Η απόδοσή μας απέχει αρκετά από αυτό που εγώ θέλω να δω μέσα στο γήπεδο και θα δούμε την επόμενη εβδομάδα πόσο έχουμε βελτιωθεί ή όχι σε σύγκριση με σήμερα. Για μια ακόμη φορά, δίπλα στο ΠΑΟΚ κάνει πάρα πολλές ευκαιρίες. Πιάνει τον ΠΑΟΚ αμυντικά ανοράματα. Αν θεωρεί ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της ομάδας και αν θεωρεί ότι αυτό μπορεί να λυθεί μόνο με μεταγραφές που λέμε ότι η ομάδα θέλει ένα στόπερ και ένα αμυντικό μέσο ή έχει να κάνει και με τη συνολική λειτουργία της ομάδας. Okay, the problem is all the team is defense, not only last four, but generally, of course, we know exactly what we need. And I spoke with the director and I told him what we need, plus to upgrade the team. But generally, defense is from the start, from the beginning, not only the last four. Το πρόβλημα δεν έχει να κάνει μόνο με την αμυντική γραμμή, έχει να κάνει με τη συνολική αμυντική λειτουργία. Από εκεί πέρα, σε ό,τι αφορά στο τι χρειαζόμαστε, έχω εικόνα, έχω μιλήσει με τον τεχνικό διευθυντή, έχουμε συζητήσει για το τι πρέπει να κάνουμε για να βελτιωθεί η ομάδα. Αλλά επαναλαμβάνω ότι το θέμα της αμυντικής λειτουργίας και η άμυνα ξεκινάει από μπροστά και δεν αφορά μόνο την τετράδα που αγωνίζεται πίσω. Exactly, this is the truth. In this moment, we are not ready to play how I want, and I want to, because this is the two matches qualification. Today, I want to play a little more safely in the middle, and this is the reason, and this is the reason why I want to do this, and I did this, and I hope it's in the future I will play more attacking, of course. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι γεγονός ότι η ομάδα δεν είναι έτοιμη ακόμα για να παίξει το ποδόσφαιρο που εγώ θέλω. Γι' αυτό στο σημερινό παιχνίδι, επειδή μιλάμε για μάτς πρόκρισης, διπλά μάτς, επέλεξα να αγωνιστούμε λίγο πιο με μεγαλύτερη ασφάλεια στο κέντρο, λίγο πιο επιφυλακτικά. Και ελπίζω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είμαστε έτοιμοι για να παίξουμε αυτό που θέλουμε και πιο επιθετικό ποδόσφαιρο. If you started the game again, would you have the same tactics? Maybe do you afraid that this tactic create the opposite? Of course, I will change a little. Not start. If I start again, I will make one change in this team. Ναι, αν ξεκινούσαμε την αρχή, θα έκανα κάποια πράγματα διαφορετικά, θα έκανα μία αλλαγή. Of course, not only transfers of everything. First, we are started. We cannot speak about problems. You know, this is the first match we play very well against Anorthosis today. We play away one bad game, but with okay, with no bad result. But we cannot give conclusion after 7 days. You know, it's not to be serious for me like a coach. We will see in the next period, and after we can speak. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις μεταγραφές, σίγουρα όταν αγοράζεις 2-3 καινούριους ποδοσφαιριστές, έχουμε ήδη 2, φτάνεις στους 5 καινούριους παίκτες, έχεις ένα 30% διαφορά από την ομάδα, οπότε έχεις τη δυνατότητα να κάνεις κινήσεις και να αλλάξεις πράγματα μέσα στην ομάδα που δεν είχες πριν τη δυνατότητα αν δεν πάρεις καινούριους ποδοσφαιριστές. Από εκεί πέρα σίγουρα δεν είναι μόνο οι μεταγραφές η λύση στο πρόβλημα και δεν είναι σοβαρό να μιλάμε για προβλήματα και για λύσεις μετά από το πρώτο παιχνίδι. Εγώ δεν θα το κάνω ως προπονητής. Κοντά στην Ανόρθωση παίξαμε καλά, σήμερα δεν παίξαμε τόσο καλά. Ωστόσο είναι πάρα πολύ νωρίς να μιλάμε για το τι φταίει και τι δεν φταίει. Πρέπει να δούμε συνολικά την εικόνα και να καταλήξουμε στο συμπέρασμά μας. Κύριε Στανόεβιτς, μετά από το σημερινό μάτς, από το σημερινό παιχνίδι, έχετε δει κάποια καινούργια πράγματα, έχετε συλλέξει κάποιες καινούργιες πληροφορίες.
Τι αναμένετε από το ενδεχόμενο μάτς στη Θεσσαλονίκη στην Ελλάδα? Okay, we must play too much better. Next match we will play more attacking. Of course, this team is have the power, is physically stronger than us, and we have 7 days more and to preparing to in our stadium to play more better, more aggressive, more offensive. Σίγουρα πρέπει να παίξουμε πολύ καλύτερα στο παιχνίδι της Τούμπας, να είμαστε πιο επιθετικοί, να μπούμε πιο δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και να προσπαθήσουμε στο γήπεδο μας να δείξουμε τα στοιχεία που θέλουμε. Ξέρουμε ότι ο αντίπαλος είναι μια καλή ομάδα που υπερτερεί στον τομέα της φυσικής κατάστασης, ωστόσο και εμείς πρέπει να δείξουμε την απαραίτητη επιθετικότητα στο παιχνίδι της Τούμπας. Μπορείτε να μας πείτε λίγο τις εντυπώσεις σας για το παιχνίδι του Σάχοφ και για ποιο λόγο τον έχετε αλλάξει? Okay, we want to play a little offensive and we change one defensive player. In this moment I decide for Shakhov and to try to play with one more offensive in attack. Εκείνη τη στιγμή θέλαμε να περάσουμε στον αγωνιστικό χώρο ένα πιο επιθετικό γενή ποδοσφαιριστή, έτσι επιλέξαμε να αλλάξουμε έναν από τους παίχτες στο κέντρο που είχαν πιο αμυντικό ρόλο και έτσι αντικαταστήσαμε τον Shakhov και βάλαμε στο παιχνίδι τον Bisesvar.